Αγάπη μου, μεγαλώνεις πολύ γρήγορα. I'm just a kid who's four. Each day I grow some more. I like exploring. I'm Caillou. So many things to do. Each day is something new. I'll share them with you. I'm Caillou. My world is turning, changing each day. With mommy and daddy, I'm finding my way. Growing up is not so tough. Stuff I'm Caillou, 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 I'm Caillou. That's me. Το μικρό πουλί. Ο Μπόμπυρας και οι φίλοι του έκαναν πικνίκ στην αυλή του σπιτιού. Κοίτα, μυρμήγκια, γιατί ανεβαίνουν στην κουβέρτα? Θέλουν να φάνε τα ψίχουλα. Ένα πουλί! Κοίτα! Δεν κουνιέται! Δεν κουνιέται καθόλου! Τα δυο παιδιά κοιτούσαν το πουλί με περιέργεια. Τι έπαθε? Ίσως χτύπησε το φτερό του. Πάω να το πω στη μαμά σου. Εσύ μείνε εδώ και σιγουρέψω πως είναι καλά. Χτύπησε το πουλάκι, μαμά! Μπορεί να το φάει κάποια γάτα, το αφήσουμε εδώ. Α, έκανες το σωστό που με ειδοποίησες. Δεν πρέπει να πιάνουμε ένα ζώο όταν είναι χτυπημένο. Θα πάρουμε αυτό το κουτί, θα το βάλουμε μέσα και θα είναι ασφαλές. Όριστε. Ορίστε, λίγο γρασίδι ακόμη. Θα νιώθει σαν να είναι στη φωλιά του. Ορίστε και λίγο νεράκι για να ξετυψάσει. Το πουλί μπορεί να φάει αυτόν, πεινάσει. Βάλ το μέσα στο κουτί, δίπλα στο πουλί. Ο Μπόμπυρας ευχόταν να γίνει σύντομα καλά. Κορούλα μου, έλα εδώ. Ο μπαμπάς με φωνάζει. Θα έρθω αργότερα να δω το πουλάκι. Γεια! Το πουλί δεν έφαγε ακόμη το ψωμάκι, μαμά. Περίμενε λίγο, θα γίνει καλύτερα. Χαιρόταν πολύ που άκουγε το κελάιδεσμα του πουλιού. Αναρωτιόταν αν είχε γίνει καλύτερα. Μαμά, το ακούς αυτό? Πεινάς, μικρό πουλάκι. Ορίστε, κράτα το ψωμάκι λίγο πιο κοντά του. Όχι, γατούλη. Μαμά, πες το γατούλη να αφήσει ήσυχο το πουλάκι. Θα βάλω τη γάτα στο καλάθι της για να μην πειράξει το πουλάκι. Και εσύ έλα μέσα. Μην ανησυχείς για το γατούλη. Θα σε προστατέψω εγώ αν ξαναέρθει. Αν το πουλάκι δεν γίνει καλά μέχρι το βράδυ, θα το πάμε στο κτηνιατρίο. Υπάρχει μια ειδική μονάδα που προσέχει τα πουλιά. Θα μπορούμε να πηγαίνουμε να το βλέπουμε? Φυσικά και θα μπορούμε. Μαμά, το πουλί έφυγε. Μπορεί ο γατούλης να το πήρε? Όχι, η γάτα ήταν μέσα όλη την ώρα. Αγάπη μου, κοίτα. Εκεί είναι. Πρέπει να κάνουμε ησυχία για να μην το ξυπνήσουμε και τρομάξει. Αχ, όχι! Το πουλί πετάει μακριά! Ο Μπόμπυρας στενοχωρήθηκε που έφυγε το πουλί. Το προστάτεψες και αυτό έγινε καλά. Βλέπεις, χάρη σε σένα τώρα μπορεί και πετάει. Ο φιλαράκος μας αισθάνθηκε πολύ περήφανος. Μπορούμε πάντως να επισκεφτούμε το νοσοκομείο ζώων αν θέλεις. Ναι! Φώτα σβηστά. Ο καιρός σήμερα το απόγευμα θα είναι κρύος και βροχερός. Ένα μεγάλο σύννεφο από το βορρά θα ρίξει αισθητά τη θερμοκρασία. Γι' αυτό συνιστούμε σε όλους τους κατοίκους της πόλης μας. Ο μικρός και ο μπαμπάς του δεν το ήξεραν ακόμη, αλλά μια χειμωνιάτικη καταιγίδα κατευθυνόταν προς το σπίτι τους. Η καταιγίδα που θα έρθει θα είναι πολύ ισχυρή και πάρα πολύ δυνατή. Θέλεις να πάμε έξω, γατούλη? Γιατί δεν τον αφήνεις έξω, μικρούλη μου? Εντάξει, έλα, γατούλη. Μπαμπά, κοίτα. Ο Μπόμπυρας ξαφνιάστηκε με το χιόνι. Ο αέρας ήταν πολύ δυνατός και έπαιρνε το χιόνι δεξιά και αριστερά.
Ο Μικρούλης ήταν σίγουρος ότι αύριο θα ήταν η κατάλληλη μέρα για να φτιάξει έναν χιονάνθρωπο. Πω, τι καταιγίδα είναι αυτή. Ο μετεωρολόγος είπε ότι θα έκανε παγωνιά σήμερα. Καλύτερα να ανάψουμε το καλοριφέρ. Γιατί δεν πάμε να δούμε αν η μαμά χρειάζεται βοήθεια με το τραπέζι. Εντάξει, μπαμπά. Βρουμ. Κόκκινο φως. Πράσινο φως. Κόκκινο φως. Γεια σου, αγάπη μου. Μήπως πείνασες? Ναι. Πράσινο φως. Βρουμ. Εντάξει, παρκάρουμε τώρα. Α, τι δυνατή καταιγίδα. Φαίνεται πως όσο πάει χειροτερεύει. Λοιπόν, δεν υπάρχει λόγος να αναστατωνόμαστε για κάτι που δεν ελέγχουμε. Πήγαινε πλύνε τα χέρια σου τώρα για να φάμε. Αναρωτιόταν γιατί οι γονείς του ανησυχούσαν τόσο για την καταιγίδα. Νομίζω ότι ξεχάσαμε τις μαγικές λέξεις. Πράσινο φως. Βρουμ, 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 βρουμ. Αε! Μπαμπά! Ο Μπόμπυρας ένιωθε μόνος του στο σκοτάδι και αποφάσισε πως θα άναβε τα φώτα μόνος του. Δεν ήξερε πως τα φώτα μπορούσαν να σβήσουν μόνα τους. Όταν δεν μπορούσε να τα ανάψει, φοβήθηκε πολύ. Μπαμπά! Έρχομαι, μικρούλη μου. Μείνε εκεί που είσαι. Τα φώτα δεν ανάβουνε, μπαμπά. Η καταιγίδα θα πρέπει να έριξε τις ασφάλειες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν έχουμε ηλεκτρικό, γι' αυτό τα φώτα δεν ανάβουν. Δεν ήξερε ότι μια καταιγίδα μπορούσε να σβήσει τα φώτα. Δεν το είχε ξανακούσει αυτό. Ας πάμε κάτω να πάρουμε τους φακούς. Καλή μου, μη σβήνεις τα κεριά, γλυκιά μου. Τα χρειαζόμαστε για να βλέπουμε. Θα πάω στο υπόγειο να φέρω τους φακούς και μερικά ακόμη κεριά. Θέλω να έρθω μαζί σου. Ήθελε πολύ να βοηθήσει τον μπαμπά του με τους φακούς. Να προσέχετε, είναι θεοσκότεινα εκεί. Μάλλον το υπόγειο δεν είναι το καλύτερο μέρος για να έχουμε τους φακούς, ε! Πρόσεχε, μπαμπά! Ο Μπόμπυρας ήθελε να φανεί γενναίος, όμως φοβόταν το σκοτάδι. Μπαμπά! Εντάξει, είμαι μικρούλη μου. Οπ! Α, όχι, το κερί μου έσβησε. Σίγουρα η φακή ήταν κάπου εδώ. Κάπου εδώ. Μπαμπά! Φοβόταν τόσο πολύ το σκοτάδι. Δεν έβλεπε τώρα τον μπαμπά του. Τους βρήκα! Φοβόταν τόση ώρα μόνος του στο σκοτάδι, αλλά μόλις είδε τον μπαμπά του με τους φακούς, ανακουφίστηκε. Συγγνώμη, μικρούλη μου, δεν ήθελα να σε τρομάξω. Ορίστε, πάρε κι εσύ ένα φακό. Ουάου! Μη το κάνεις αυτό, με τρομάζεις. Γατούλη, είσαι ανόητη γάτα! Α, ωραία! Ναι! Ο μικρούλης μας ήταν χαρούμενος που άναψαν τα φώτα. Τώρα ήξερε ότι θα μπορούσαν να φάνε. Πότε θα φάμε, μαμά? Καλή ερώτηση, αγάπη μου. Πάω να φέρω μερικά ξύλα για να ανάψουμε τη φωτιά. Θα ζεστάνουμε κάτι στο τζάκι, όπως κάνουμε στην κατασκήνωση. Αλήθεια! Ο μικρούλης μας δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα άναβαν μια φωτιά μέσα στην τραπεζαρία. Θα είχε πλάκα να γίνει τραπεζαρία κατασκήνωση. Μου αρέσει να κατασκηνώνουμε στην τραπεζαρία, μπαμπά. Ναι, έχει πλάκα. Αλλά ελπίζω να έρθει γρήγορα το ρεύμα, γιατί το σπίτι αρχίζει και κρυώνει. Πότε θα ανάψουν και πάλι τα φώτα, μπαμπά? Δεν είμαι σίγουρος. Μπορεί σε κάποιες ώρες. Ο Μπόμπυρας δεν καταλάβαινε γιατί χρειαζόταν τόση ώρα. Αλλά τώρα δεν τον ένοιαζε πια.
Νομίζω πως είναι καιρός για επιδόρπιο. Τι έχει για επιδόρπιο? Ποιο είναι το αγαπημένο σου όταν κάνεις κατασκήνωση? Ψητά μήλα! Ναι! Είναι έτοιμα! Νομίζω. Τώρα αφήσα το γιατί καίει πάρα πολύ. Νομίζω πως είναι ώρα για ύπνο. Δεν θέλω να πάω στο κρεβάτι, μαμά. Λέω να κοιμηθούμε όλοι εδώ σήμερα. Ναι! Α, ο φιλαράκος μας ξύπνησε από τη τηλεόραση, αλλά ήθελε να συνεχίσει την κατασκήνωση μπροστά στο Τζάκι. Τα φώτα άναψαν. Μπορούμε να κοιμηθούμε εδώ, μπαμπά? Φυσικά και μπορούμε. Καληνύχτα, μικρούλι μου. Οι εξετάσεις του Μπόμπυρα. Θα σε φάω! Εγώ θα σε φάω πρώτος. Αγοράκι μου, η μαμά σου θα έρθει σε λίγο να σε πάρει. Εντάξει. Και μην ξεχνάς εσύ, θα πάμε στον οδοντίατρο το απόγευμα. Μπα, θα πας στον οδοντογιατρό? Ναι. Ο αδελφός μου πήγε στον οδοντογιατρό και είπε ότι πόνεσε πολύ. Ο μικρός μας ξαφνικά σκέφτηκε πως ο οδοντογιατρός θα πονούσε και αυτό παιδιά, πολύ. Παιδιά, ελάτε κάτω. Είναι ώρα να φύγουμε. Δεν θέλω. Μετά από αυτό που είπε ο φίλος του, ο Μπόμπυρας αποφάσισε ότι δεν ήθελε να πάει στον οδοντογιατρό τελικά. Αγάπη μου, πού είσαι? Ήσυχα, γατούλη. Δεν ήθελε να τον βρει η μαμά του και να τον πάει στον οδοντογιατρό. Παίζεις κρυφτό. Έλα έξω όπου κι αν είσαι. Τι κάνεις εκεί κάτω? Δεν θέλω να πάω στον οδοντογιατρό. Φοβάσαι? Ο φίλος μου είπε ότι θα πονέσω στον οδοντογιατρό. Ο οδοντίατρος θα καθαρίσει τα δόντια σου και θα κάνει ό,τι μπορεί για να μεγαλώσουν σωστά. Δεν πρόκειται να πονέσεις. Αυτό το υπόσχομαι. Εντάξει? Η γιατρός θα σας δει σε λίγο. Θέλεις να παίξεις με το παιχνίδι μέχρι να έρθει η σειρά σου? Ο Μπόμπυρας δεν είχε όρεξη για παιχνίδια. Ένιωθε πολύ νευρικός για αυτό που θα συνέβαινε σε λίγο. Τώρα θα σας δει η γιατρός. Θα σε περιμένω εδώ. Γεια σου, αγοράκι μου. Είμαι η οδοντογιατρός. Είσαι έτοιμος για την εξέταση? Έχω αυτή την οδοντόβουρτσα για τους πελάτες μου, τους δεινόσαυρους. Εσύ, για πες μου, έχεις δόντια. Το ήξερα. Τώρα θα καθαρίσω τα δόντια σου, γλυκέ μου. Η οδοντόβουρτσα μου κάνει λίγη φασαρία, αλλά μην ανησυχείς, γαργαλάει. Άνοιξε το στόμα σου όπως κάνει το λιοντάρι. Για να δω τι στόμα έχεις. Γαργαλιέμαι. Πολύ καλά. Τώρα είσαι έτοιμος για τη θεραπεία με το υγρό. Τι είναι αυτό? Θα κάνει τα δόντια σου πολύ δυνατά και μπορείς να διαλέξεις τη γεύση. Κεράσι ή τσιχλόφουσκα? Τσιχλόφουσκα. Τι είναι αυτό? Είναι ακτινογραφία. Θα βγάλω μια φωτογραφία τα δόντια σου για να ξέρω ότι θα μεγαλώσουν σωστά. Αλλά δεν χρειάζεται να χαμογελάσεις για τη φωτογραφία. Μείνε ακίνητος, εντάξει? Τελειώσαμε. Τα πήγες περίφημα, μικρέ μου. Μαμά, κοίτα τα δόντια μου. Φαίνονται πολύ καθαρά. Αυτό είναι για σένα, γιατί ήσουν πολύ γενναίος. Ήταν πολύ περήφανος που δεν φοβόταν την οδοντογιατρό πια. Πηγαίνεις εσύ τόσο βιαστικά? Να πλύνω τα δόντια μου. Καλό το γιατρό Μπόμπυρα. Ήταν μια ξεχωριστή μέρα για το φιλαράκο μας. Τόσο ξεχωριστή που σηκώθηκε νωρίς γιατί δεν ήθελε να χάσει τίποτα. Τέλεια! Ήθελε να είναι όμορφος σήμερα. Ήταν περήφανος που θα ντυνόταν μόνος του. Όχι, γατούλη.
πρέπει να ετοιμαστώ. Καλημέρα, αγάπη μου. Είναι ώρα να σηκωθείς. Αγάπη μου, είσαι ξύπνιος και ντύθηκες μόνος σου. Θα δουλέψω με τον μπαμπά. Α, ναι, πολύ σωστά. Είναι η μέρα του μπαμπά και γιου στο γραφείο, έτσι. Αχα. Αχιού. Μάλλον ο μπαμπάς ξύπνησε. Πάμε να πάρουμε την αδελφή σου να φάμε πρωινό. Κοίτα, μαμά, φτιάχνω πρωινό. Το βλέπω, καλέ μου. Να σε βοηθήσω λίγο. Είναι καλύτερα να τρώμε στο τραπέζι. Καλημέρα σε όλους. Ακούγεσαι περίεργα, μπαμπά. Η μύτη μου είναι λιγάκι μπουκωμένη. Γρήγορα έφαγες. Πού πηγαίνεις? Να πάρω την τσάντα μου. Ανυπομονούσε να δουλέψει με τον μπαμπά του. Ατσού. Εντάξει, μικρούλη μου. Δεν μου φαίνεσαι και πολύ καλά. Καλά θα είμαι. Κλικέ μου, ίσως δεν πρέπει να... Σήμερα είναι ξεχωριστή μέρα. Γρήγορα, μαμά. Έλα, μπαμπά, πάμε, πάμε. Αντίο, κοριτσάκι μου. Ατσού. Είσαι σίγουρος ότι είσαι καλά? Καλά είμαι. Μου φαίνεται ότι έχεις πυρετό. Δεν νομίζω πως πρέπει να πας στη δουλειά σήμερα. Δεν νομίζω ότι ο μπαμπάς είναι καλά για να δουλέψει, αγάπη μου. Συγγνώμη, μικρούλη μου, αλλά νομίζω ότι η μαμά έχει δίκιο. Όμως σου υπόσχομαι πως μόλις γίνω καλά θα πάμε στο γραφείο, εντάξει? Μα πρέπει να πάμε! Ο Μπόμπυρας απογοητεύτηκε γιατί περίμενε όλη τη βδομάδα για αυτή τη μέρα. Γλυκέ μου, καλύτερα να πας επάνω και να ξεκουραστείς. Ναι, νομίζω πως έχεις δίκιο. Το ξέρω ότι στενοχωρήθηκες, αλλά όλοι κρυώνουμε κάποια στιγμή. Ο μπαμπάς κρύωσε. Θα πρέπει να φροντίσουμε τον μπαμπά για να τον βοηθήσουμε να γίνει καλά. Εντάξει. Πάω να τον δω τι κάνει. Γιατί δεν σκέφτεσαι κάτι που θα μπορούσε να τον κάνει να νιώσει καλύτερα? Εντάξει. Αρκουδάκι, και εσύ κρύωσες. Πρέπει να γυρίσεις στο κρεβάτι. 10 τα έχεις, αλλά φοβάμαι μήπως ανέβει κι άλλο. Πάω καλύτερα να σου φέρω κάποιο φάρμακο. Ατσιού! Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Και ο αρκούδος μου κρύωσε. Καλύτερα να του βάλεις το θερμόμετρο. Έχει πυρετό. Και ο αρκούδος θέλει φάρμακα. Μείνε εδώ, μπαμπά. Εντάξει, γιατρέ μου. Δεν θα κουνηθώ καθόλου. Μαμά, ο αρκούδος θέλει φάρμακα. Α, και ο αρκούδος κρύωσε. Να ετοιμάσουμε ένα ποτήρι χυμό. Θα το φέρω εγώ. Ορίστε, μαμά. Εντάξει. Τώρα ας το πάμε στους ασθενείς μας. Πιες το χυμό σου, μπαμπά. Θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα. Και εσύ, αρκούδε. Ό,τι πείτε, γιατρέ μου. Θα πιούμε κι δυο. Αν πιείς όλο το χυμό σου, θα γίνεις καλύτερα. Ο Μπόμπυρας είχε ξεχάσει τη δουλειά στο γραφείο. Ήταν απασχολημένος με τη φροντίδα του μπαμπά και του αρκούδου. Του άρεσε να κάνει το γιατρό. Θέλεις να γίνεις γιατρός όταν μεγαλώσεις, μικρούλη μου? Ναι! Βοηθάω τον μπαμπά να γίνει καλά. Λες να υπάρχει και κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για να νιώσει καλύτερα? Α, ναι, το βρήκα! Μόλις θυμήθηκε κάτι που τον έκανε να νιώθει καλά όταν κρύωνε. Θα κάνεις τον μπαμπά μου να νιώσει καλύτερα. Θυμήθηκα ότι η γιαγιά μου το έφερνε αυτό όταν κρύωνα. Μπορώ να το δώσω στον μπαμπά. Πολύ καλή ιδέα. Μήπως θα ήθελες να φτιάξεις και μία κάρτα για τον μπαμπά? Ναι!
Να φτιάξουμε μια κάρτα για τον μπαμπά. Γιατί δεν του φτιάχνουμε μια πολύ μεγάλη κάρτα να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει. Εντάξει. Πόπο, τι είναι όλα αυτά? Είναι μια ευχητήρια κάρτα. Πόπο, αυτό που χρειαζόμουν. Εγώ το έκανα αυτό και η μικρή με τη μαμά βοήθησαν. Τους βοήθησες και εσύ, γατούλη. Είσαι καλύτερα τώρα, μπαμπά. Σχεδόν, όχι όμως τελείως, ίσως αύριο. Το πιο σημαντικό πράγμα που χρειάζεται ο μπαμπάς είναι ξεκούραση. Μπορώ να διαβάσω μια ιστορία στον μπαμπά. Θα το ήθελα πολύ αυτό. Γιατί δεν πηγαίνεις τότε να φέρεις ένα βιβλίο? Ήθελε να διαλέξει την καλύτερη ιστορία για τον μπαμπά του. Ο αγρότης! Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας αγρότης. Ο αγρότης αυτός είχε ένα κτήμα με πολλά ζωάκια. Κοιμήθηκες, μπαμπάκα? Όχι ακόμα, αλλά νύσταξα. Γρήγορα, μαμά, ο μπαμπάς νύσταξε. Μερικά ζώα έκαναν μου, άλλα έκαναν μπε και κάποια άλλα έκαναν μιάου. Με τόση φροντίδα, σύντομα ο μπαμπάς έγινε καλά και έτσι μπόρεσε να ξαναπάει στο γραφείο του. Μαζί με τον μπομπυρά του.